Θα δεις τώρα πως είναι και στην οδήγηση για να καταλάβεις τι είναι στην Dodge. Το αμερικάνικο τσίπ ήταν το πρώτο τσίπ. Ναι, και μιλάμε τώρα, είναι εντάξει. Εγώ από τότε που το πήρα το ευχαριστιέμαι. Πολύ στιγμά. Νιώθεις ότι οδηγάς κάτι πολύ δεμένο. Πόσο είναι αυτό, 2 τόνους είναι? Περίπου, ναι. Οπότε σήμερα πάμε με το Josin 6-3. Κάνουμε και τις δοκιμές μας σε βάθος. Αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει να κάνω ένα βιντεάκι για όσα παιδιά το αγοράζουν, να τους βοηθάει να μην χρειάζεται να διαβάζουν οδηγίες χειρισμού, έτσι. Όπως τα βιντεάκια που έχουμε κάνει ήδη για όλους τους ανακριτές. Πολύ χρήσιμο. Καθώς και το μηχάνημα αρχίζει και γίνεται γνωστό, έχει απήχηση, προχωράει, το ζητάει ο κόσμος. Να δούμε. Εγώ πάντως έχω να πω ότι Κυρίτσης δεν είναι πολλοί αυτοί που πουλάνε και μαζί με την πώληση σου εξηγούν και πώς δουλεύει και όλα και ούτω καθεξής. Το δύσκολο κομμάτι είναι να πουλάς, το δύσκολο κομμάτι είναι να ασχολείσαι με τον πελάτη. Ακριβώς. Άμα σου αρέσει αυτό που κάνεις. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή πολλοί, αρκετοί πουλάνε στην αγορά, αλλά σου λέει πάρτο το εγχειρίδιό σου και αντεγιά. Έτσι, ξέρω. Τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι ενδιαφέρον να σχολιάσουμε. Να δοκιμάσουμε λίγο και το κάζι. Για πάτα το δώσουμε. Μόνο και μόνο 20, έτσι. Να δούμε και στο βουνό τι κάνει. Κοίταξε, σε πληροφορώ. Κάνω ένα πλήρες το στρέλ. Ακριβώς, σε πληροφορώ ότι δεν έχει κολλήσει πουθενά. Και έχω πει και σε λακκούμια και σε αυτά, δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Σήμερα είναι με το μέρος μας. Είναι φανταστικός ο καιρός. Και η θερμοκρασία φαντάζομαι είναι ιδανική για την έρευνα. Για την έρευνα, ε. Βέβαια. Θέλουμε... Μάλλον δεν θέλουμε ακραίες καταστάσεις. Ούτε ακραίες καταστάσεις θερμοκρασία, ούτε στο έδαφος υγρασία. Δεν θέλει το αποτέλεσμα. Βέβαια εδώ με το παλμικόνι και αυτή και με το τελάρο, αυτά τα ξεπερνάμε, δίνουμε αέρα από το χώμα. Και δεν μας πειράζει τόσο και η μεταλλικότητα και η υγρασία και όλα αυτά που αναγκαστικά θα έχεις με ένα δίσκο, γιατί με το δίσκο πρέπει να είσαι σχεδόν να γλύφεις κάτω. Στις πιο πολλές περιπτώσεις εδώ δίνουμε αέρα και δεν μας ενοχλεί. Είναι σαν να μην υπάρχει το έδαφος. Οπότε, άλλο ένα tip για τον καιρό, δηλαδή που θα πρέπει να κάνουμε έρευνες και τέτοια. Μάλιστα, είχαμε και ένα βιντεάκι τελευταία στο κανάλι από πρόσωπο της Ινδίας, του Geosensis, τον οποίο το προμηθεύουμε εμείς, με το μισό τελάρο, με το 64 δηλαδή, το τελάρο διαιρεμένο σε 2, κατάφερα και πιάσε ένα ταψάκι στα 2,5 μέτρα, έτσι, και είχε και απόσταση από δέντρο γύρω στους 30 πόντους. Αυτά τα πράγματα απλά δεν γίνονται. Δεν μπορείς να πας καλύτερα με ένα παλμικό ανιχνευτή. Μόνο χειρότερα θα πας. Σωστά. Με άλλα μηχανήματα, άλλα μοντέλα δηλαδή. Πάμε από εδώ. Περνάει από γέφυρα εδώ, είναι τόσο ψηλό και δεν γίνεται. Όχι, περνάει. Σε ακούω εγώ. Δεν είμαστε τόσο ψηλά. Εγώ δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν. Και πάμε προς τα πάνω εκεί. Ωραία, ωραία. Μάλιστα, ούτε ανηφόρες υπάρχουν εδώ, ούτε τίποτα. Ναι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι, διαφορικά ναι. Μπλοκέ, 4x4 εδώ. Θηρίο. Θα πρέπει να ζητήσουμε μερίδιο από την Dodge για τη διαφήμιση. Ναι, δεν έχεις καλά μηχανήματα, αλλά αν δεν έχεις και ένα αμάξι να υποστηρίζει αυτά στο πλήθο. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Δεν διαφωνώ καθόλου, είναι ναι, φυσικά. Αν δεν υπάρχει το όχημα, φυσικά. Θα πάρει τους καλύτερους ανιχνευτές. Αυτά πάνε πακέτο. Βέβαια. Γιατί κακά τα ψέματα, τα σημεία έρευνας που υπάρχουν, ναι, που έχουν μείνει, είναι μόνο σε... δυσπρόσιτα.
Ναι, ακριβώς. Είναι σε βουνά, σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμα εν ολίγης. Αμπέλια, είχαν αμπελώνες και τέτοια πράγματα, δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Και εδώ... θα κάνουμε και off-road. Ναι, έτσι. Τώρα είμαστε σε off-road. Έτσι. Για να δω, τι να δω δηλαδή, το πράγμα μιλάει μόνο του. Απλά θα το διαπιστώσουμε.